Όταν οι παππούδες σας ήταν παιδιά, η επιστήμη μόλις άρχιζε να αλλάζει τον τρόπο της ζωής μας. Ποτέ δεν είχαν φανταστεί τις θαυμαστές ανακαλύψεις που τα παιδιά τους τα έπαιρναν για δεδομένες. Μέχρι να πεις τρία, αυτό που νόμιζες για μοντέρνο είχε κιόλας γίνει παλιό. Δεν νομίζετε ότι θα μέναμε κατάπληκτοι αν μπορούσαμε να δούμε τις πόλεις του μέλλοντος, τον παράξενο κόσμο του 21ου αιώνα? Σύντομα θα το ανακαλύψετε μπροστά στα μάτια σας. Πρόκειται να δείτε το έτος 2015, καθώς και τη γέννηση του Σούπερ Μάρς. Να αλλάξουμε τώρα, μπαμπά. Εντάξει, Μίλη, θα πάρουμε τη μαγνητική λεωφόρο στον άλλο κόμπο. Θα είμαστε στο Επιστημονικό Ινστιτούτο σε 20 λεπτά. 20 λεπτά? Μεγάλη απόσταση. Πάνε 3 χρόνια τώρα που ο κύριος Γιαμανού έγινε αρχηγός και μετακόμισε εκεί πέρα στο Marine City. Πριν 3 χρόνια, ούτε καν που είχα γεννηθεί. Θα συναντηθείτε σήμερα για πρώτη φορά. Θα μείνει κατάπληκτο σου. Πες μου, μπαμπά, ο κύριος Γιαμανού είναι ένας καλός σου φίλος? Ένας παράξενος τύπος που ήταν καλός φίλος από το Πανεπιστήμιο. Να ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος που ο κύριος Γιαμανούε μου είπε να φτιάξω. Αρχίστε το τεστ! Παλιωμοδίτικα όπλα που τα κάνουν θρύψαλα τα καινούρια! Α, πρέπει να γερνάω. Καλείται ο αρχηγός Γιαμανούε. Έχει έρθει ο καθηγητής Καβασίμο. Άργησε πάρα πολύ! Οδήγησέ τον στο κέντρο της εργασίας ανδροειδών. Μάλιστα, κύριε. Το τέλειο όπλο μου είναι σχεδόν έτοιμο. Τελικά το τέλειωσα. Συγγνώμη που σε πιέζω, φίλε μου. Μα δεν υπάρχει θέμα. Μα ποια είναι αυτή? Είναι η κόρη μου η Μίλη. Χαίρετε, κύριε. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να έχεις κόρη εσύ, ούτε γυναίκα δεν έχεις. Α, καλά, δεν έχουμε καιρό για κουβέντες. Έπρεπε να ήμασταν στο κέντρο ανδροειδών τώρα. Μου φαίνεται ότι αυτό πραγματικά είναι μεγαλειώδες. Αφού τοποθετήσουμε τον ηλεκτρικό σας εγκέφαλο, είμαστε πανέτοιμοι. Σας ευχαριστώ που μου το φτιάξατε. Ήθελα να σας ευχαριστήσω, μια και είσαστε ο μεγαλύτερος επιστήμονας το ρομπότ στον κόσμο. Τι εννοείτε, εσείς είσαστε ο μόνος στον κόσμο που ξέρει από ηλεκτρικούς εγκεφάλους. Χαριτωμένος.
Εντάξει, φίλε μου, εμπρός, βάλ τον μπροστά. Όχι, όχι, εσύ θα το κάνεις. Όχι, όχι, αυτό μοιάζει σαν τελετή καθέλκυσης πλοίου. Σου ζητώ να μου κάνεις την τιμή. Όχι, εσύ θα το κάνεις, γιατί εσύ είσαι αρχηγός. Σαν χλαμάρες, γιατί δεν το βάζετε και οι δυο μαζί. Ναι. Καλή ιδέα. Τότε να το κάνουμε έτσι. Εσύ είσαι ο Σούπερ Μάρς. Ο Σούπερ Μάρς, μικρέ. Σούπερ Μάρ. Ο Σούπερ Μάρς, είπα. Σούπερ Μάρς. Σούπερ Μάρς. Σούπερ Μάρς. Ευχαριστώ που ήρθατε να μας επισκεφτείτε σήμερα. Παρακαλώ, βολευτείτε στην αντιβαρυτική αίθουσά μας. Μάρς. Μάρς. Είναι ωραίο όνομα. Μαμ. Μάρς είναι το όνομα του θεού του πολέμου. Αχ, όχι! Αντιβαρυτική! Νόμιζα πως αστειευόταν! Καθηγητή Γιαμανούε, δεν φαντάζομαι να χρησιμοποιήσετε αυτό το ρομπότ για πόλεμο, Μα και βέβαια! Τι, αλήθεια το λέτε! Θα κλείσω την εκπαίδευσή του αύριο! Θα τον μετατρέψω στο μεγαλύτερο πολεμιστή που έχει δει ποτέ ο κόσμος! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα κάνετε κάτι τέτοιο. Τα ανθρώπινα ρομπότ του κέντρου ανδροειδών είναι τα... Ακούστε, καθηγητή Γιαμανούε, αυτό είναι το καμάρι του 21ου αιώνα. Έργο τέχνης, Ο μόνος λόγος που ήθελα τον Μάρς να είναι αγόρι ήταν για να έχει το κουράγιο να γίνει ένας αληθινός πολεμιστής. Μπορείτε να το κάνετε αυτό για το δημιούργημα του 21ου αιώνα. Είδε αληστής, αυλακομένε. Είναι το καθήκον του ρομπότ να προφυλάσει τη χώρα του από τις εχθρικές δυνάμεις. Σκασμός! Εγώ λέω ότι ένα τέτοιο ρομπότ δεν θα πρέπει να κάνει τίποτα άλλο από το να διατηρεί την ειρήνη. Εσύ σκασμός! Σταμάτα να τον δέχεις! Θα το κάνω! Σταμάτα! Παλιό υπόλεμε! Μη μου δίνει διαταγές, παλιωτόμαρο! Πήγαινες γέφωνος! Θα την πατήσεις! Θεέ, μπαμπά! Ποιος νοιάζεται για την ειρήνη και το καθήκον? Ας σταματήσει κάποιος το αντιβαρυτικό! Για την ειρήνη! Κουράγιο και δύναμη! Αγάπη και ειρήνη! Κουράγιο και δύναμη! Προχωράμε, πατέρα! Ναι, προμηνύεται θύελα. Τι είναι η θύελα? Δυνατοί άνεμοι που κινούνται προς το τεχνητό μας νησί. Τι είναι το τεχνητό νησί? Ένα νησί που είναι φτιαγμένο από ανθρώπινα όντα. Αυτό εδώ το νησί το έχω φτιάξει εγώ. Δεν θα βυθιστεί ποτέ, όσο δεν συμβαίνει τίποτα στον υπόγειο σταθμό ενέργειας. Έρχεται ο καθηγητής Καβασίμο. Τι! Αυτό το τέρας έρχεται πάλι. Ποιος είναι αυτός? Ο καθηγητής Καβασίμο και η κόρη του η Μίλη. Ήμασταν αντίζηλοι από τον καιρό του Πανεπιστημίου. Μου ανάβει τα αίματα. Αου! Έτσι σου ανάβει τα αίματα. Ασταυτά, τρέχα μόνο και άρπαξέ τους και τους δυο. Ποιο είναι το μέρος αυτό στην οθόνη τώρα? Θα το ανακαλύψεις μόλις βγεις από την πόρτα. Εντάξει, έφυγα! Πέρασε μέσα από την πόρτα.
Τι είναι αυτό, ο Μάρς δεν είναι? Ο πατέρας μου μου είπε να έρθω και να σ' αρπάξω. Στοπ, είναι επικίνδυνο. Σε παρακαλώ, Μάρς, θα χτυπήσεις τον μπαμπά. Μπαμπά. Το παλιό παιδό, hey! Πες, τι είναι, μπαμπάς? Θα πει πατέρας. Α, κατάλαβα. Αυτός είναι ο αρχηγός του Επιστημονικού Ινστιτούτου, σωστά? Γιατί δείχνεις τα δόντια σου? Είναι επειδή γέλασα. Τι εννοείς, γέλασα? Τι, δεν έχεις γελάσει ποτέ, καημενούλη? Τι θα πει καημενούλης? Μάρς, σταμάτα τις ανοησίες, έλα πίσω εδώ. Ο πατέρας με φωνάζει. Μικρέ, κατέβασε τα μάξια, εντάξει. Αυτό έχει πλάκα. Είναι, μικρέ. Μάρς, κατέβασε μας κάτω. Μικρέ, σταμάτα, σταμάτα παλιόπαιδο. Ώστε έτσι, το να δείχνεις τα δόντια σου έχει πλάκα. Ας το ξανακάνουμε. Σταμάτα μας! Δεν με νοιάζει αν είσαι νεογέννητο! Αυτό παραπάει! Μα διασκεδάζω πουλί! Θα το ξανακάνω! Δεν θα σε συγχωρήσω αν χτύπησε ο μπαμπάς! Και τι σε νοιάζει! Ο πατέρας μου είναι πάντα κακός μαζί μου! Μπαμπάδες! Ποιος τους χρειάζεται! Εγώ μας! Ο μπαμπάς μου σημαίνει πολλά για μένα! Αδελφέ μου, ψυχαίνω με τα κορίτσια. Ακούστε όλοι, είμαι ο Σούπερ Μάρς. Είμαι δυνατός, είμαι γρήγορος. Μπορώ ακόμα και να αγγίξω το σύννεφο εκεί πάνω. Όταν σε στέλνω κάπου να τελειώνεις και να έρχεσαι γρήγορα, Μάρς. Εντάξει. Θέλω κάτι. Τι είναι? Μόλις είδα κάτι λαμπερό να βγαίνει από τα μάτια ενός ανθρώπου. Τι ήταν αυτό? Μάλλον δάκρυα. Δάκρυα. Σωστά. Είναι κάτι που οι άνθρωποι δεν χρειάζονται. Κοίτα εκείνη τον πύργο, Μάρς. Κοιτάω. Ο άνεμος θα το πετάξει κάτω. Σπάς τον και πέτα τον μέσα στο νερό. Δεν πειράζει να τον σπάσω. Γιουπι. Αλλά δεν μπορώ να πετάξω. Μην ανησυχείς. Πίδα όσο πιο ψηλά γίνεται και πίεσε το κουμπί στη ζώνη σου. Τι θα γίνει όταν το πιέσω? Θα μπορέσω να πετάξω? Ακριβώς. Εντάξει. Έτοιμος. Έφυγα. Ανάτος! Πετάω! Τώρα αυτή τη φορά θα αγγίξω τα σύννεφα! Φανταστικό! Τα χέρια μου άγγιξαν τα σύννεφα! Κοίταξέ με, πατέρα! Σταμάτα τις ανοησίες! Ξεφορτώσω αυτό το πύργο τώρα! Έγινε! Αυτά είναι ψηλά γράμματα για μένα! Καλό παιδί, έχει τη δύναμη να είναι η τέλεια πολεμική μηχανή. Είσαι ακόμα μέσα σε αυτό το πολεμικό μηχανικό τρυπάνι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιος άφησε αυτό το κλόουν να μπει μέσα? Εσύ είσαι το πρόβλημα, εσύ είσαι το κλόουν. Έξω από εδώ εσύ. Μη με πιέζεις. Εδώ είναι ο χώρος μου. Ο κεραυνός χτύπησε το ηλεκτρονικό σύστημα. Thank you.
Εσείς κατευθύνετε προς τη γεννήτρια. Κίνδυνος, κίνδυνος. Σταματήστε το τέρας. Σταματά κάθε επικοινωνία. Αυτή η γεννήτρια μετατρέπει ενέργεια από τα κύματα για τον ηλεκτρισμό της. Αν κάτι της συμβεί, όλο το νησί θα βυθιστεί. Θα προσπαθήσω να πολεμήσω, μπαμπά. Μα, ευχαριστώ, Μίλη. Τρέχω. Τώρα τι ετοιμάζεις, η γεννήτρια είναι ήδη κάτω από το νερό. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει άνθρωπος. Σωστά, αλλά η Μίλη δεν είναι ανθρώπινον. Τι, εννοείς ότι είναι ρομπότ. Πούμε λοιπόν πως η Μίλη είναι ρομπότ. Πες μου πατέρα, τι να κάνω τώρα. Τι πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να κάνει αυτός ο άχρηστος γιος μου. Γύρνα πίσω εδώ. Κάνε κάτι για τη διαρροή, γρήγορα. Εντάξει. Ο άχρηστε καφατζή. Για όλα αυτές εσύ. Το μόνο πράγμα που του δίδαξες ήταν πως να σπάει πράγματα. Νομίζω ότι είμαστε ζωντανοί. Πραγματικά, Μίλη, μπορείς να κάνεις θαυμάσια πράγματα. Πρόσεχε, Μίλη! Θεέ μου, είναι μεγάλος! Εσύ! Ελπίζω να σώζουμε ανθρώπους κάθε μέρα. Έχει πλάκα. Σίγουρα έχει πολύ πλάκα. Σίγουρα είναι καλό στο να σπάει πράγματα. Όποιος προσπαθήσει να πειράξει τη Μίλη, θα πάθει αυτό.
τόσα χρόνια σκύρες δουλειάς για να φτιάξω το εργαστήριό μου πήγανε χαμένα. Τι να κάνω τώρα. Ει, μπαμπά, νόμιζα ότι μου είπες πως οι σκληροί άντρες δεν κλαίνε. Ξέχασε το γράμμα μετά το λάμδα. Μήτα. Ανόητε. Είναι το γράμμα μη. Α ναι, Μήτη. Είναι το όνομα της μήλης μου. Σταμάτα να σκέφτεσαι το κορίτσι σου όταν δουλεύεις. Μα πώς μπορεί. Δεν ξέρω. Μίλη, μπορείς να απαντήσεις. Ναι. Γεια σας, εδώ Καβασίμο. Μίλη, από τώρα και στο εξής θέλω να παραμένεις μακριά από το Μάρς. Μα ο Μάρς είναι ένα ρομπότ και έγινε αυτό που είναι σήμερα χάρη στον πατέρα. Σωστά, έχουμε κι εμείς το δικαίωμα να τον βλέπουμε. Να θυμάσαι, εγώ είμαι ο πατέρας του Μάρς. Αν εσείς τον φλερτάρετε, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στη μελέτη του. Μελέτη, όλο για εκπαίδευση μιλάς. Γιατί το παιδεύει συνέχεια. Καημένε μου Μάρς. Τι τραβάς? Δώστο μου, Δόκτωρ Γιαμανούε, ένα ρομπότ πρέπει να ξεκουράζεται και λίγο. Σιωπή, πώς μπορεί να μεγαλώσει ένα ρομπότ αν του φέρονται σαν σε άνθρωπο? Αποφάσισα να κάνω τον Μάρς να απορροφήσει σπουδές 20 ετών μέσα σε ένα μόνο μήνα. Αδύνατο! Κάτι τέτοιο θα τον έκανε μια άκαρδη μηχανή. Ένα ρομπότ είναι μηχανή έτσι κι αλλιώς. Αυτές είναι ανοησίες. Ε, η Μίλη, πρόσεχε! Προσοχή, πατέρα! Χρησιμοποίησε την αυτόματο οδήγηση. Δόκτωρ Γιαμανούε, πηγαίνουμε στο Ινστιτούτο Επιστήμης τώρα. Είστε τη θύρα νούμερο 2. Πώς τολμάς να το κάνεις αυτό? Άνοιξε αμέσως την πύλη. Αυτή η πύλη έκλεισε. Παρακαλώ περάστε κάποια άλλη φορά. Δόκτωρ Γιαμανούε, άνοιξε την πύλη, βρωμιάρη. Α, φώναζε όσο θέλεις. Πώς μπορώ να ανεχτώ ένα πατέρα και μια κόρη που εμποδίζουν τη σοβαρή εκπαίδευση του Μάρς? Μάρς, αρκετά για τη μελέτη των θεωριών. Κουράστηκα από το διάβασμα. Μην παραπονιέσαι, τώρα θα εφαρμόσεις αυτά που έμαθες σχετικά με τις θεωρίες. Τι, πρέπει να διαβάσω κι άλλο?
θέλω να φτιάξεις μια τηλεόραση χρησιμοποιώντας αυτά τα υπέρ ISI. Είπα ότι είμαι κουρασμένος. Με αυτόν τον τρόπο της αντιμετώπισης δεν θα γίνεις ποτέ ένα σωστό ρομπότ. Λοιπόν, φτιάξτε την μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Μάλιστα, κύριε. Ο χρόνος έληξε. Να την η TV. Ωραία. Τώρα άναψε την. Εντάξει. Αυτό το αγόρι, ο Κούτζι, πιεζόταν από τη μητέρα του να μελετάει 8 ώρες την ημέρα. Σαν αποτέλεσμα, το αγόρι τόσκασε από το σπίτι του. Πατέρα, γιατί τόσκασε? Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις αυτά. Τώρα δώσ' μου την. Μα πατέρα, είπε ότι το παιδί συχάθηκε τα μαθήματά του. Αυτό δεν είναι καλό πρόγραμμα για ένα παιδί σαν και σένα. Τι θα πει, δεν είναι καλό? Μα πώς φέρεσαι έτσι στον πατέρα σου? Πατέρα, αυτό δεν είναι που λες σκληρό χτύπημα. Σταμάτα! Πώς τολμάς! Τότε πες μου τι σημαίνει τόσκασε. Σημαίνει φεύγεις από το σπίτι χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών σου. Κατάλαβα. Ευχαριστώ. Μας λέγε. Πού πας? Φεύγω χωρίς τη συγκατάθεσή σου. Μας! Σου μιλάω! Λοιπόν, εκεί μένουν οι άνθρωποι. Μου φαίνεται να πάω και θα επισκεφτώ τη Μίλη. Τι είναι, πατέρα? Μας πλησιάζει. Τι συμβαίνει? Καλησπέρα. Μας, εσύ έκανες αυτόν τον ήχο? Τι κάνεις, Μίλη? Δεν ξανάδα ποτέ ένα παιδί να μπαίνει έτσι στο σπίτι μου από το ταβάνι. Πατέρα, ξέρεις ότι ο Μας είναι ακόμα μωρό και δεν ξέρει? Την άλλη φορά που θα έρθεις να μας δεις, χτύπα την μπροστινή πόρτα. Μάλιστα. Η εκπαίδευση του Δόκτωρ Γιαμανού επάνω στους τρόπους του Μάρς είναι τρομερή. Έπρεπε να του διδάξει κοινωνικούς τρόπους παρά τις επιστημονικές θεωρίες. Τώρα τα επόμενα νέα. Το εξαφανισμένο αγόρι, ο Κούτζι, ήταν έτοιμο να χωθεί μέσα στον πύραυλο για τη Σελήνη σαν φυγάς. Αλλά εντοπίστηκε και παραδόθηκε στην μητέρα του που έκλαιγε συνέχεια. Κούτζι, συγγνώμη. Ίσως να ήμουν πολύ σκληρή. Δεν θα ζητώ πια να διαβάζεις τόσο. Μαμά, Κούτζι. Τι τρέχει, Μάρς? Κούτζι. Μάρς, έκανα λάθος. Από τώρα και μπρος υπόσχομαι δεν θα απαιτώ να μελετάς 23 ώρες την ημέρα. Πατέρα. Μάρς. Μίλη, πρέπει να φύγω. Μα μόλις ήρθες, Μάρς. Από πού είναι η έξοδος? Από εκεί. Ευχαριστώ. Hey, εννοείται. Όταν βγαίνεις από ένα δωμάτιο, να βγαίνεις από την πόρτα. Συγγνώμη. Πού πηγαίνεις, Μάρς? Το σκάω από εδώ. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν ξανάδα τόσο όμορφη θάλασσα. Είναι ένα πλοίο. Λέω να το επισκεφτώ. Θα κάνω όμως σωστή επίσκεψη αυτή τη φορά. Θα μπω από την μπροστινή πόρτα. Καπετάνιε, εντόπισα ένα παράξενο αντικείμενο. Εντάξει, χτύπησε το με ρουκέτες. Μάλιστα, ετοιμάστε επίθεση. Μίλη! Τι παράξενοι άνθρωποι! Πώς ρίχνουν έτσι ρουκέτες σε ένα παιδί!
Εγώ! Ανόητοι! Δεν ξέρετε πώς να οδηγείτε ένα πλοίο! Η θάλασσα υποτίθεται ότι είναι ήρεμη. Είναι ένα αγόρι. Τι? Για δες, είναι ρομπότ. Δεν είναι ανθρώπινο. Καπετάνιε, μπορούμε να κερδίσουμε πολλά από αυτό το ρομπότ. Πιάστε τον γρήγορα. Γεια σας! Γεια σας! Είναι κανείς εδώ? Πού είναι η μπροστινή πόρτα? Ει, εσύ! Ανέβα από αυτή τη σκάλα. Τύπα λίγο πιο δυνατά και θα καταστρέψεις αυτό το πλοίο. Ώστε αυτή είναι η είσοδος. Να με, σας χαιρετώ όλους. Έχει ασυνείδηστα καλούς τρόπους για ρομπότ. Ει, γιατί ήρθες αυτό το πλοίο? Ήσυχα, παιδιά, μόνο για πλάκα έχω έρθει εδώ. Για πλάκα? Ναι, το σκάσα από το σπίτι μου. Το σκάσες? Καπετάνιε, μοιάζει για καλό αναθρεμένος. Πήγαινε τον στην αίθουσα αναμονής. Εντάξει, από εδώ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι σίγουρα ένα ρομπότ από καλή οικογένεια. Ναι, θα τον πουλήσουμε σε καλή τιμή. Παρακαλώ. Αυτή είναι η αίθουσά σας? Είναι κάπου σκοτεινή. Έπαμες. Είναι εδώ σαν καλό παιδί. Τραχής άνθρωπο. Ώστε λοιπόν θα πουληθείς. Θα πουληθώ. Δεν χρειάζεται να κρύψεις τίποτα. Γιατί ανήκουμε όλοι στην ίδια οικογένεια. Ένα μωρό μιλάει. Είναι αλήθεια αστείο να βλέπεις ένα ρομπότ που βλέπει ένα άλλο ρομπότ. Ένα ρομπότ, τότε εσύ είσαι. Σωστά. Εγώ είμαι ένα ρομπότ σχεδιασμένο να καθαρίζω τα παράθυρα των ουρανοξυστών. Με πέταξαν όμως γιατί δεν κάνω, λέει, τη δουλειά τόσο καλά όσο παλιά. Εγώ είμαι ένα μωρό ρομπότ φτιαγμένο για ένα μοναχικό ζευγάρι που δεν έχει μωρό. Ούτε κι εσύ είσαι καλή. Με πουλήσανε γιατί θέλανε ένα μωρό που να του αλλάζουνε πάνε. Με σένα τι τρέχει και σε πέταξαν εδώ μέσα? Με μένα? Εγώ είμαι εντάξει. Καταρχήν μόλις γεννήθηκα. Μη μας λες παραμύθια, ρομπότ. Μα είναι αλήθεια. Συνεχίζεις. Σταμάτα. Μάρς, αυτός είναι ο μαστίγιος. Ένα ρομπότ εκπαιδευτής που διδάσκει σε λιοντάρια διάφορα κόλπα. Θα πουληθείς λοιπόν κι εσύ? Ναι, ανακάλυψαν πως είμαι ρομπότ και σταμάτησαν να υπακούν στις εντολές μου. Εγώ είμαι ο Μάρς. Το έσκασα από το σπίτι. Σε κατάλαβα. Είσαι ένα σκαστό ρομπότ. Είσαι ρομπότ που πρέπει να φεύγει από το σπίτι σύμφωνα με τις εντολές των ανθρώπων. Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Το έσκασα από το σπίτι δίχως να μου το πει κανείς. Εννοείς ότι μπορείς να σκέφτεσαι? Ναι, τότε είσαι ακριβώς ανάνθρωπος. Τι κρίμα. Γιατί? Ένα ρομπότ μπορεί να είναι ευτυχισμένο μόνο δουλεύοντας, αλλά όχι όταν σκέφτεται. Καπετάνιε, νομίζω ότι είναι ένα παράξενο ρομπότ αυτό. Θα τον πουλήσουμε σε ψηλή τιμή. Αυτό το ρομπότ είναι μια ευφυΐα με μυαλό τόσο καλό σαν ανθρώπινο. Με ζήτησες, καπετάνιε μου? Ω ναι, για έλα εδώ και κοίτα αυτό. Το ρομπότ που βρήκαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το σκαστό ρομπότ, υποθέτω. Σωστά. Θέλω να τον εκπαιδεύσεις πώς να γίνει ένας κακός άνθρωπος. Εννοείς δηλαδή? Μπορώ να τον πουλήσω σε καλή τιμή σαν ρομπότ απατεώνα. Μάλιστα, κατάλαβα, κύριε. Μα τι κάνετε, ηλίθιοι! Είναι κιόλας τρεις μέρες από τότε που εξαφανίστηκε! Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος εσάς το δυο! Δεν είναι συνηθισμένο ρομπότ. Και να θυμάστε, έχει μυαλό. Εξαιτίας της αυστηρής πειθαρχίας που είχε υποστεί ο Μάρς μέρα νύχτα, ο Μάρς... Καλβές! Εσείς οι δυο φταίτε που το σκασε ο Μάρς από το σπίτι! Φτάνουν οι παραλογισμοί σου! Κάσε, ηλίθιε! Να, βλάκα! Χάσου, βλάκα! Πρέπει να βρούμε το Μάρς οπωσδήποτε. Μα ο Μάρς δεν είναι εξοπλισμένος με έναν ανιχνευτικό ανταποκριτή? Ω, ναι! Μα γιατί δεν το θυμήθηκα αυτό? Μίλη, ξεκινά αμέσως την ανίχνευση του Μάρς. Εντάξει.
φαίνεται να είναι πάνω από τη θάλασσα. Εντάξει. Τώρα από εδώ και μπρος θα σου δώσω εγώ πολλά μαθήματα. Τι θα πει μαθήματα? Θα πει μελέτη. Μελέτη! Η ακριβή μηχανή μελέτης, Μάρς. Πώς τόλμησες να την πετάξεις? Πρόστασα από το σπίτι ακριβώς επειδή συχάθηκα τη μελέτη. Για χαρά! Καπετάνιε! Ο Μάρς τραπέτευσε. Πάτε γρήγορα το μαγνητικό πράγμα. Εσύ! Να! Πιάστε τον! Πιάστηκε στο μαγνητικό φράγμα. Το σώμα μου παρέλυσε. Γιατρέ, με απογοήτευσες. Δεν έκανες όπως σου είπα. Λυπάμαι, αλλά κατά κάποιον τρόπο δεν του αρέσει η εκπαίδευση. Μα νόμιζα πως λίγη ακόμα εκπαίδευση θα ανέβαζε την τιμή. Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν τον διαλύουμε και να τον πουλήσουμε για ανταλλακτικά? Είμαι σίγουρος ότι τα υψηλής τεχνολογίας ανταλλακτικά αυτού του ρομπότ θα τα ζητήσουν πολύ διάσημοι επιστήμονες. Θα με πιέσεις να μελετήσω με αυτόν τον τρόπο? Όχι, θα σε διαλύσω σε πολλά κομματάκια. Δεν πειράζει αν δεν θέλει διάβασμα. Δεν φοβάσαι καθόλου? Καθόλου. Όταν λέω ότι θα σε διαλύσω σημαίνει ότι θα είσαι νεκρός. Τι θα πει νεκρός? Καλά, θα σε κάνω κομματάκια τώρα. Τότε πες μου τι θα πει νεκρός προτού με διαλύσεις. Θα εξαφανιστείς από αυτόν τον κόσμο. Δεν ανήκα σε αυτόν τον κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχα. Μάρς, τότε αν πεθάνω δεν θα μπορώ να βλέπω τη μύλη πια? Και βέβαια όχι. Όχι, γιατί? Δεν θέλω να πεθάνω τώρα. Είναι πολύ αργά. Αυτό το τραπέζι των εγχειρήσεων είναι μαγνητικό. Και έτσι όσο είσαι πάνω στο τραπέζι δεν μπορείς να κινηθείς ούτε πόντο. Βοήθεια! Μάρς! Μίλη! Εσύ ποια είσαι? Κάνω τα χέρια! Ας την ήσυχη! Έλα, το τζέτ σκούτερ μου είναι στο κατάστρωμα. Ωραία, πάμε! Πιάστε τους! Μίλη, φύγε μόνος σου, Μάρς! Αυτό δεν μπορώ να το κάνω! Γιουπί! Έλα γρήγορα! Εμπρός! Νομίζετε πως θα ξεφύγετε, έτσι? Ετοιμάστε την τουρκέτα σας! Μίλη, είσαι εντάξει? Είμαι σίγουρη ότι η ακτοφυλακή θα έρθει να μας σώσει. Για σιγουριά, ρίξ' τους κι άλλες. Μπορεί να κρύβονται από κάτω. Παραλίγο να την πάθουμε, Μίλη. Σωθήκαμε χάρη στη δειλία σου, Μάρς. Τι, στη δειλία μου? Ναι, θυμάσαι που έκλεισες τα μάτια σου όταν χτυπήσαμε το μαγνητικό πεδίο? Ναι, αυτό ήταν τυχερό, γιατί έκανε τον τζετ σκούτερ να πέσει στη θάλασσα. Επειδή έκλεισα τα μάτια μου? Αν ήσουν αρκετά γενναίος να σπάσεις το φράγμα, θα πέφταμε μέσα στα πυρά τους και δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Δεν ξέρω όμως γιατί έκλεισα τα μάτια μου. Σημαίνει ότι έμαθες το αίσθημα του φόβου. Ώστε ήτανε φόβος αυτό. Θυμάμαι όταν με ξάπλωσα στο τραπέζι, θυμήθηκα εσένα και ένιωσα ένα καυτό κόμπο στο λαιμό μου. Γι' αυτό προέρχεται από το φόβο. Φόβος! Μας εντόπισε, Μίλη! Πρέπει να βγούμε από εδώ γρήγορα. Μείνε εδώ, Μίλη. Μάρς.
Μάρς έρχεται προς τα εδώ! Για δες, νάμε! Η τορπίλη τώρα κυνηγά εμάς! Κοίτα, καπετάνιε! Η ακτοφυλακή! Τι! Ωραία, λοιπόν, ήρθε η ακτοφυλακή! Τρέξτε! Τρέξτε, βουλιάζουμε! Αναρωτιέμαι πόσο μπορεί να προχωρήσετε έτσι! Βοήθεια! Βουλιάζουμε! Κινηθείτε! Βουλιάζουμε, βοήθεια! Τι! Ο Μάρς ξέκανε μια ομάδα λαθρεμπόρων! Τον Μάρς δεν τον έφτιαξα για τέτοιες ασήμαντες αποστολές! Δόκτωρ Γιαμανούε, η Μίλη ανέφερε ότι ο Μάρς έμαθε το αίσθημα του φόβου γιατί φοβήθηκε. Ένα ρομπότ δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα! Α, όχι, δεν συμφωνώ. Ένας αληθινά δυνατός άντρας πρέπει να γνωρίζει το αίσθημα του φόβου, Δόκτωρ Γιαμανούε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για το σπίτι. Λες ο πατέρας μου να κλάψει τώρα που γυρίζω σπίτι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE